Πάμε σε μια άλλη πλατφόρμα που αγαπούν οι νέοι, πάμε στο TikTok. Ναι, αυτή είναι η είδηση τελευταία στιγμή που λέμε έτσι στο δημοσιογραφικό κλισέ. Γιατί σήμερα το βράδυ, Τρίτη, Τετάρτη, σήμερα το βράδυ της Τετάρτης, είναι η λήξη της ημερομηνίας της συμφωνίας που έχει το TikTok με τη Universal. Mm-hmm. Η Universal είναι η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο. Κατέχει το 30% της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής, έτσι. Μιλάμε για τεράστιο πράγμα, εκατομμύρια τραγούδια. Μεγάλους τζίγους, ναι. Ανάμεσά τους είναι η Coldplay, είναι η Taylor Swift που λέγαμε και χθες το θέμα. Είναι ο Drake για πιο σύντομα, για πιο... σε εποχή μάλλον, το πω έτσι. Πιο νέοι. Ναι, πιο νέοι. Λοιπόν, και η Universal είχε κάνει αυτή τη συμφωνία που λήγει σήμερα το βράδυ με το TikTok και παίρνει κάποια αμοιβή για το ότι το TikTok δημοσιεύει βίντεο των καλλιτεχνών που ανοίγουν στη Universal. Η Universal θεωρεί ότι είναι πολύ μικρό το ποσό που παίρνει, το τίμημα που λαμβάνει και ζητάει ένα αναθεώρηση να παίρνει περισσότερα χρήματα. Το TikTok λέει ότι είναι ok αυτή η συμφωνία και δεν προτίθεται να την ανανεώσει και λέει, η Universal απειλεί και λέει ότι εγώ θα κόψω, δεν θα υπάρχουν πια από σήμερα το βράδυ αν δεν υπάρξει συμφωνία. Οι χρήστες του ίντερνετ, του TikTok, που είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο, πάνω από 1 δισεκατομμύριο, δεν θα βλέπουν βίντεο των καλλιτεχνών που ανήκουν στο Universal. Οπότε, επειδή είπες και για σήμερα το βράδυ, πιστεύεις ότι η απόφαση στην πραγματικότητα έχει υπαρθεί ή ότι μπορεί να περιμένουμε και κάποια άλλη εξέλιξη? Δεν ξέρω, τώρα αυτές οι διαπραγματεύσεις τέτοιου τύπου είναι πόλεμος νεύρα μέχρι το δευτερόλεπτο. Ποιος θα υποχωρήσει, έτσι, μέχρι το δευτερόλεπτο, ποιος θα κάνει πίσω. Το TikTok από τη μεριά του λέει το εξής, ότι κάνετε λάθος, δεν είναι έτσι, ότι. Εντάξει, λέει καταρχήν ότι το ποσό είναι ok, αλλά πέρα από το ποσό, ότι εμείς είμαστε μια πλατφόρμα που έχουμε και 1 δισεκατομμύριο χρήστες, και ότι κάνει λίγο πίσω το κομμάτι των επώνυμων καλλιτεχνών και πάει στο κομμάτι των μη επώνυμων, των νεαρών καλλιτεχνών, που λέει, ναι, αλλά εσείς, σαν εταιρεία, θέλετε να προωθήσετε και νέους καλλιτέχνες. Θοδωρή, πρακτικά, για να το καταλάβουμε και καλύτερα αυτό που μας περιγράφεις, εκτός από το ότι δεν θα μπορούν να ακούγονται τραγούδια των συγκεκριμένων καλλιτεχνών που συνεργάζονται με τη δισκογραφική, δεν θα μπορούν και οι χρήστες του TikTok να χρησιμοποιούν αυτά τα τραγούδια για τα βίντεο που ανεβάζουν, για το περιεχόμενο που παράγουν? Τώρα αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Mm-hmm. Αλλά... δεν θα μπορούν να. Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς. Το λογικό είναι να μην μπορούν να ακούγονται στην πλατφόρμα. Δεν το ξέρω. Αυτό τώρα με πιάνει απαιτήμαστο. Τα διάβασα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα μου πει αύριο μαζί με την απάντηση και με την λήξη τη συνεργασία ανάμεσα. Πάντως λέει το TikTok ότι θα έρθει. Εγώ και εγώ θεωρώ ότι το TikTok αυτή τη στιγμή έτσι σε πρώτη ανάγνωση είναι ισχυρό που έρχεται, γιατί εάν επιμείνει τη. Η Universal και πει το κόβω. Οκ, η Taylor Swift και η Coldplay, εντάξει, λίγο τους απασχολεί, ας πούμε. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όμως οι χιλιάδες καλλιτέχνες, οι μη πολύ γνωστοί της Universal, mm-hmm. που θέλουν να προωθούν και να γίνουν γνωστοί μέσα από το TikTok, γιατί είναι μια πλατφόρμα, όπως είπαμε, άνω του 1 εκατομμυρίου χρηστών, θα αρχίσουν να πιέσουν. Και πολύ σωστά, και φαντάζομαι ότι γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς που περιγράφεις, ίσως να μην έχουν γίνει και ανακοινώσεις. Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχει δυσαρέσκεια ανάμεσα στους καλλιτέχνες, νέους και μη, ίσως να περιμένουν να πάρθει κάποια απόφαση από τη μία ή από την άλλη πλευρά και να μην έχουν πέσει. Το σύστημα Universal έχει ανακοινώσει ότι σταματάει. Α, ότι είναι οριστικό. Mm-hmm. Οριστικό. Λέει ότι αν δεν μου δώσετε παραπάνω, δεν συμφωνήσουμε σε καλύτερα χρήματα, εγώ το σταματάω. Mm-hmm. Απλά εγώ λέω ότι σε πρώτη ανάγνωση δική μου, ας το πούμε έτσι, ότι ο ισχυρός πόλος σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στιγμή, είναι το TikTok σε δεύτερο ίσως επίπεδο, με την έννοια ότι ακόμα και αν πει σήμερα η Universal για λόγους όπως θες πίεσης mm-hmm. το κόβω, ωραία, και δεν έχει από σήμερα το βράδυ, δεν υπάρχουν καλλιτέχνες Universal στο TikTok. Θα περάσει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, θα αρχίσουν για να δούμε. Οι λιγότεροι γνωστοί καλλιτέχνες. Για αυτό το θέμα, λοιπόν, θα έχουμε νεότερα αύριο.